φώτα. Πού καλέ. Τα μάτια λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιας και φεύγοντας, μιλάμε για τον Γρηγόρη. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες έτσι με την αγαπημένη του. Που σας είπα εγώ ότι πρέπει να κόψει τη μάσα ο Γρηγόρης για να αντινάξει άμα θέλει. Εντάξει, πόσο εύκολο τώρα είναι να την κόψει όταν η καλή σου φτιάχνει αυτά τα cupcakes και τα. Ναι. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά του αρέσει. Κοίτα μου τη γλυκούλη που είναι, δεν μπορώ. Ναι, είναι μου τσιγούλη. Πού να δει μετά μια πόζα που θα σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είχε μαζί η Νικόλ Κοτοβός είχε και το σκυλάκι τη, το οποίο ο Γρηγόρης έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Θα το δει πόσο πολύ έτσι. Και η Νικόλ Κοτοβός μου αρέσει πολύ, σα το έχω πει. Πολύ, πολύ πια. Κάνουν αυτό που σου αρέσει να κάνουν συχνά. Είχαν βγει για ένα φαγητό, βλέπετε εδώ πέρα, είχε φέρει το σκυλάκι τη η Νικόλ, αφού, γιατί έφτασε στο μαγαζί λίγο μετά το Γρηγόρη. Πάμε, εγκρίνει ο σκύλο. Είμαστε καλά. Αλλά εδώ εγκρίνεις εσύ. Άμα δεν εγκρίνει ο σκύλος έχουμε πρόβλημα. Να συμβαίνει, δηλαδή να μην εγκρίνει. Καλέ με δουλεύεις. Τρία χρόνια δεν τον κατάπιε ποτέ τον πρώην συντροφό μου που εκεί. Ποτέ. Τα δεκόκαλα κάτω από το μαξιλάρι του δεν θα σας πω. Εντάξει, ο Πούκι είναι και ιδιαίτερη περίπτωση σκύλου, θέλω να σου πω. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, είναι περίπου τρεις μήνες μαζί, τουλάχιστον επίσημα, από την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση έχουν περάσει τρεις μήνες, από τις 25 Ιανουαρίου. Βγαίνουν συχνά με φίλους, για φαγητό, για βόλτες. Τους είδαμε εδώ πέρα, τους λέγουμε λοιπόν σε μια εμφάνιση. Τους είχε φτάσει πρώτα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με κάποιους συνεργάτες, του είχαν μιλήσει για δουλειές. Και λίγη ώρα μετά έφτασε η Νικόλ με το σκυλάκι της. Μείνανε αρκετή ώρα στο μαγαζί. Ήταν όλη την ώρα στο κλίμα που βλέπουμε, έτσι χαμογελαστοί, με πολύ τρυφερές κινήσεις μεταξύ τους. Δείχνει ότι έχουν πολύ καλή χημεία, ότι περνάνε καλά. Τι τρώγανε, παιδιά μου, έχει ανοίξει. Δεν έχει φαγητό πάντως στο τραπέζι. Κάτι κινητά βλέπω, τσιγάρα, αναψυκτικά. Μπορεί να μην τα παίρνει στην αρχή, να μην έχουν πάρει παραγγελία ακόμα. Εμείς τι θα φάμε τώρα. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι ο Γρηγόρης από όταν έχει γνωρίσει την Νικόλ είναι πάντα χαμογελαστός. Σαν να του έχει φύγει έτσι ένα βάρος από πάνω, όταν δεν πέρναγε καλά. Σαν στρουμφάκι είναι. Είναι άλλος άνθρωπος. Είναι πάντα ήρεμος. Ναι. Έχει χαλαρώσει, έχει χαλαρώσει και με τη δουλειά του. Κάνει αυτό που του αρέσει. Αυτό είναι που λέει σε όλους τους φίλους του. Το καλό είναι να είσαι ήρεμος, να είσαι με έναν άνθρωπο και να είσαι ήρεμος. Όταν δεν είσαι σε αυτό το σημείο, έχει θέμα. Είσαι στην τσίτα. Συνδέοντος. Και επειδή ο Γρηγόρης νομίζω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λιγάκι στην τσίτα γενικώς. Μα είναι και η Νικόλ που σου το βγάζει. Εγώ κάθε φορά που έχω δει δική τη συνέντευξη, παιδιά, έχει έναν τρόπο τόσο ήρεμο. Είναι αυτή η γαλήνη που σου μιλάει. Μήπως όμως τον περιορίζει λίγο στο φαγητό. Γιατί τώρα εδώ πέρα, στο τραπέζι αυτό, δεν βλέπω κάτι να. Δεν μπορεί να πηγαίνει μετά και τρώει. Γιατί το λέω από προσωπικό πόνο αυτό το πράγμα. Όταν είσαι με γυναίκα και σ' αρέσει το φαγητό, δείχνει ότι δεν τρως πάρα πολύ όταν είσαι μπροστά. Έτσι, απλά το κάνει μια κοπέλα, το καταλαβαίνω που βγαίνει το πρώτο ραντεβού και μου το παίζει λιτοδίαιτη και μετά το ραντεβού πάει και χλαπαγιά. Γιατί στου τρεις μήνες σχέσεις να δείξει ακόμα ένα καλό προφίλ. Δεν μπορεί να δείξει. Γι' αυτό χαλάνε σχέσεις, αγάπη μου. Γιατί τους τρεις πρώτους μήνες να δείξει ένα καλό προφίλ, δεν δείχνει αυτό που είσαι πραγματικά. Και μετά όταν γίνεται η αποκάλυψη, μου δεν έχει φύγει. Όχι, στην αποκάλυψη θυμάται ότι τον προηγούμενο καλό σου εαυτό, οπότε δεν την έχει μπερδέψει. Από τη στιγμή που ο Νικόλ τον γνώρισε έτσι, προφανώ του αρέσει έτσι. Είναι σαν μια κοπέλα να σε γνωρίζει εσένα τώρα έτσι. Όπως είσαι που είσαι δηλαδή, ένας κούκλος. Να κάνω μια και μετά ερώτηση. Από δύο μήνες να σου πει κάτσε τώρα να πάμε λίγο γυμναστήρια. Όχι. Μισό λεπτό. Εσύ όταν βγαίνεις έξω με την κοπέλα σου τι τρως. Στο σπίτι το παίζει λίγο διαιτός. Ξέρετε εδώ πέρα τρως κοφρέτες και κοφρέτες και κοφρετίνια. Και με έχει καταλάβει. Πας στο μηχάνημα και τα παίρνεις με 5-5 τα ευρώ. Με έχει καταλάβει. Με έχει καταλάβει. Αλλά στην αρχή έκανα τον κύριο. Κατάλαβες δεν είναι σαβούρωνα τα πάντα. Γιατί έρχεται μέσα ο σιγούρης και μου λέει έχω κόψει τα γλυκά, δεν μπαίνει γλυκό στο σπίτι τώρα με τη σχέση κτλ. Μόνο έξω. Σου λέω το κάνεις όταν προς εδώ πέρα τη διάρκεια της σκέψης. Κάποιος είναι ρουφιανόμαστε. 15 του βλάκια. Τσακωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Γιατί πας είναι για γλυκά στο σπίτι τώρα. Άρα ξεκίνησε. Περάσανε τρεις μήνες. Περάσανε, ναι. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι μου. Άλλο παίρνεις, άλλο σου βγαίνει στο τέλος. Γι' αυτό χωρίζεις. Επιτέλους υπάρχει ένας άντρας που νιώθει αυτή η καταπίεση. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές οι καημένες που πρέπει στην ιστορία και τώρα να πάρουν τη σαλάτα. Δεν έχει και πάνω της καθόλου κρέας. Γενικά λέει. Η Νικόλ παίρνει και τα κάποια έξω, τα πάει σπίτι και του λέει Γρηγόρη μου δοκίμασε αυτή την κυρία. Εδώ πέρα εγώ έχω μπανίσει μια διαφωνία που έχει η Νικόλ με τον Γρηγόρη. Ερωτήθη η Νικόλ ποια είναι η αγαπημένη γεύση του Γρηγόρη στα cupcakes. Ναι. Και εκείνη είπε ένα με red velvet κάτι, δεν θυμάμαι. Και μια άλλη φορά που τον ρωτήσανε τον Γρηγόρη ποια είναι η αγαπημένη του γεύση, είπε άλλη. Πω, τι λες τώρα! Εγώ έχω και άλλο μαναφούκι. Καλά, αυτό είναι έχω γίνει, Υπάρχει άλλο μαναφούκι όμως. Τα πάντα. Παιδιά, όχι, υπάρχει και άλλο μαναφούκι. Όταν κάποια στιγμή έδωσαν από την εκπομπή του Φώτη και της Μαρίας ο Γρηγόρη μπερδεμένα cupcakes για να διαλέξει και να καταλάβει ποιο είναι της Νικόλ, δεν κατάλαβε ποιο είναι της Νικόλ. Αλήθεια.
Εντάξει, ρε παιδιά, λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε Λάκη Λαζόπουλο να δούμε. Παιδιά, είμαι περίεργη πάρα πολύ να δω πώς επέτρεψε.